Γεια σας φίλοι μου, και σήμερα ένα κόλπο με μία τράπουλα του Ζουόν Ταμαρίς. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ. Μια και μάθατε ποιος είναι αυτός, πάμε να δούμε και το κόλπο του. Και πριν ξεκινήσουμε, ένα κουτί μπλε, άλλο χρώμα από την τράπουλα που έχω μπροστά μου. Και μέσα στο κουτί συγκεκριμένα, πάμε να δούμε τι έχω. Έχω αυτό. Το κουτί άδειο, δεν υπάρχει τίποτα μέσα, το βλέπετε κι εσείς. Και συγκεκριμένα 1, 2, 3 και 4 φύλλα που τα βάζουμε μέσα στο κουτί, θα τα δούμε αργότερα. Εδώ πέρα. Δεν τα αγγίζουμε πλέον. Και εδώ πέρα μία τράπουλα, άλλο χρώμα, κόκκινα φύλλα που τα βλέπετε μπερδεμένα. Όπως το βλέπετε κι εσείς. Και από εδώ συγκεκριμένα θα χρειαστώ 4 θεατές. Οι 4 θεατές που μόλις μου ήρθανε, και επειδή έχω 4 θεατές, θα ζητήσω τον πρώτο θεατή να κόψει όπου θέλει. Κόβει κάπου εδώ, να μπερδέψουμε τα φύλλα. Ο δεύτερος θεατής κάνει το κόψιμό του κάπου εδώ. Ο τρίτος, κόβει εδώ. Και ένα τελευταίο κόψιμο τον τελευταίο μας θεατή, κάπως έτσι εδώ. Να είμαστε σίγουροι, αυτά τα φύλλα είναι μπερδεμένα. Και τώρα πρέπει να μοιράσω ίδια φύλλα τους 4 θεατές. Και ξεκινάμε. Θα τα δώσουμε έτσι, να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι θεατές θα πάρουν όλοι από τα ίδια φύλλα. Λίγο υπομονή να μοιράσουμε τα φύλλα τους 4 θεατές. Μόλις κάναν τα κοψίματά τους, τα μπερδέψανε και δεν ξέρουμε σε ποια θέση είναι τα φύλλα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Λοιπόν, τελειώνουμε, μοιράζουμε τα φύλλα εδώ τους θεατές. Ορίστε. Σίγουροι ότι όλοι οι θεατές πήραν όλοι από τα ίδια φύλλα. Και τώρα τι γίνεται? Θέλω ο πρώτος θεατής να πάρει τα φύλλα που έχει, να κόψει όπου θέλει, για παράδειγμα κόβει εδώ πέρα και βάζει τα άλλα εδώ πέρα πάνω. Το ίδιο κάνει και ο επόμενος, ο άλλος κόβει κάπου εδώ και συμπληρώνει το κόψιμό του. Το ίδιο και ο τρίτος και ο τέταρτος κάνει αυτό εδώ, ό,τι θέλει κάνει. 4 κοψίματα, να μην έχουμε γνώση τα φύλλα που βρίσκονται πάνω. Πάμε να δούμε πού με σταματήσαμε. Ο πρώτος σταμάτησε πάνω εδώ. Ο δεύτερος πάνω εδώ, ο τρίτος πάνω εδώ και ο τελευταίος πάνω εδώ. 4 φύλλα διαφορετικά. Ρωτάω τους θεατές μου, υπάρχει κανείς που να έχει ένα φύλλο να μην του αρέσει? Τους αρέσουν όλους τα φύλλα. Ο τελευταίος μου λέει δεν μ' αρέσει, θέλω να τα αλλάξω. Κανένα πρόβλημα. Κόψε όπου θέλεις, κόβε ας πούμε εδώ και συμπληρώνει και ανοίγουμε εδώ. Σου αρέσει? Όχι. Ξανά από την αρχή. Όπου θέλει κόβει και ανοίγει ένα φύλλο. Εδώ. Σου αρέσει? Ναι. Ό,τι πει ο θεατής. Λοιπόν, βλέπουμε 4 φύλλα με τα κοψίματά τους. Και τι θα κάνουμε? Δεν θα διαλέξουμε αυτά τα φύλλα. Θα το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο. Ο πρώτος θεατής έπεσε πάνω σε ένα 3. Θα μετρήσουμε 3 φύλλα πιο κάτω. Και αυτό θα είναι το φύλλο επιλογής του. Λοιπόν, πρώτος ένα 3. Μετά με 3 φύλλα. 1. Βάζουμε από κάτω. 2 και 3. Εντάξει, και το φύλλο επιλογής του εδώ. Που δεν το ξέρουμε πλέον ποιο είναι. Ο δεύτερος έπεσε πάνω σε ένα διάρρη. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. 1, 2 φύλλα από κάτω και το φύλλο επιλογής του εδώ πέρα. Πάρα πολύ σωστό. Να μην πούμε ότι διάλεξε ένα διάρρη. Ο άλλος ο φύλλος μας έπεσε σε μία ντάμα. Η ντάμα από ό,τι ξέρουμε σε μία τράπουλα παριστάνει 12. Θα μετρήσουμε 12 φύλλα εδώ. Μία ντάμα, μετράμε 12 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Και μένει αυτό. Αυτός πήρε ένα βαλέ. Ο βαλές που τον άριζε παριστάνει 11. Πάμε να μετρήσουμε 11 φύλλα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11. Και το φύλλο επιλογής του εδώ. Όλα αυτά πάρα πολύ τίμια. Και πάμε να δούμε πού πέσαν αυτοί. Ο πρώτος φύλλος μας έπεσε πάνω σε έναν παπά. Ο δεύτερος φύλλος, από ψήματα, ό,τι είδατε, έπεσε και αυτός πάνω σε έναν παπά. Τρίτος φύλλος, παπάς. Τέταρτος φύλλος, παπάς. Και αν θυμόσαστε από την αρχή, είχα ένα κουτί
Μέσα στο κουτί, τέσσερα φύλλα, το κουτί δεν με χρειάζεται. Μέσα στο κουτί άφησα και εγώ ποια λέτε να είναι παρόμοια. Θα μου πείτε πώς έγινε. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και αλλού. Για να πάμε αλλού, όλα αυτά τα φύλλα πρέπει να τα σημάσουμε. Και να τα σημάσουμε, βλέπουμε εδώ τα φύλλα. Βλέπουμε και εδώ τα φύλλα. Εδώ. Με τα βάλατε όλα στη σειρά, δεν ξέρω πώς το κάνατε. Οι πειρατές μου και τα κοψίματά τους και με όλα αυτά. Όλα τα φύλλα στη σειρά. Τα μαζεύουμε και πάμε για ψήφιση. Για να γίνει το κόλπο, ξεκινάμε παίρνοντας τέσσερις παπάδες από μία άλλη τράπουλα με άλλο χρώμα. Τα βάζουμε σε ένα άλλο κουτί, κάτω από ένα βιβλίο, κάτω από το κινητό, που δεν τα βλέπει καθόλου θεατής. Που θα τα να ξέρει ότι έχουμε τέσσερα φύλλα. Το βάζουμε μέσα στο κουτί προς το παρόν, που τα αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε στην τράπουλά μας. Έχουμε μια προετοιμασία. Βάζουμε τέσσερις τετράδες, όπως το βλέπετε, από τον Άσο μέχρι τον Παπά. Δεν υπάρχουν σημασία τα σχήματα. Όπως θέλετε, βάλτε τα. Αρκεί να έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα μέχρι τον Παπά. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές και τέσσερις φορές. Και τι γίνεται. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Όπως έχουμε τα φύλλα μας, που σας τα δείχνω εδώ πέρα, το πρώτο φύλλο που θα αφήσουμε κάτω, ξεκινάμε το βαλέ. Μετά το βαλέ αφήνουμε ένα οχτάρι. Μετά το οχτάρι αφήνουμε το πεντάρι. Μετά το πεντάρι αφήνουμε ένα διάρι. Είναι ένα μαθηματικό κόλπο που πάει από μόνο του. Ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια τι κάνουμε. Ο βαλές παριστάνει 11. Αν αφαιρέσουμε 3, φτάνουμε στο 8. Αφαιρούμε 3, φτάνουμε στο 5. Αφαιρούμε 3, φτάνουμε στο 2. Βάζουμε την άλλη φιγούρα. Η άλλη φιγούρα είναι η ντάμα. Τι πρέπει να κάνουμε, να αφαιρέσουμε 3. Όπως έχουμε την ντάμα να αφαιρέσουμε 3, πάμε στο 9. Από το 9 αφαιρούμε 3, που πάμε, τι μου είπατε, πάρα πολύ σωστά. Πάμε στο 6. Από το 6 αφαιρούμε 3, φτάνουμε στο 3. Έχουμε τον Παπά, επόμενη φιγούρα. Αφαιρούμε 3, φτάνουμε στο 10, 7, 4 και άσος. Αυτή είναι η προετοιμασία που θα κάνουμε τα τρία πακέτα μας εδώ. Σας το δείχνω μια από την αρχή πως είναι η προετοιμασία μας. Εδώ πέρα. Τα φύλλα μας πρέπει να είναι σε αυτή τη σειρά. Τέσσερις φορές. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές. Βαλές, οχτάρι, πεντάρι, διάρι, τάμα, εννιάρι, εξάρι, τριάρι, παπάς, 10, 7, 4 και έναν άσο. Για να μην χάνουμε το χρόνο μας, σταματάω λίγο πώς να τα ετοιμάσω για να είμαστε έτοιμοι. Μόλις ετοιμάσαμε τα φύλλα μας με τη σειρά, ξεκινάμε από το βαλέ, εδώ πέρα, ξαναβλέπουμε, συνεχίζουν ο βαλές, βαλές, οχτάρι, οχτάρι, πεντάρι, διάρι, ντάμες, εννιάρια, εξάρια και πάει λέγοντας. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές. Η σειρά του είναι αυτή. Ένα πάνω στο άλλο. Τέσσερα φύλλα στο πακέτο και την τράπουλά μας. Φτάνουμε στους θεατές μας. Καλό είναι να έχουμε μια μεγάλη παρέα και να παίξουν όλοι. Ανοίγουμε τα φύλλα μας να τα δούνε μπερδεμένα. Όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Μόλις τα βλέπουν, τους ζητάμε να κόψουν όσες φορές θέλουν και όπου θέλουν. Πρώτος θεατής κόβει εδώ, συμπληρώνει το κόψιμό του. Δεύτερος κόβει παράδειγμα εδώ πάνω, συμπληρώνει το κόψιμό του. Ο άλλος κόβει εδώ πέρα, συμπληρώνει το κόψιμό του. Και ο τελευταίος εδώ πέρα συμπληρώνει το κόψιμό του. Όταν τελειώσαν τα κοψίματα, ξεκινάμε να μοιράζουμε τα ίδια φύλλα τους τέσσερις θεατές. Αφήνουμε εδώ πέρα ένα-ένα τα φύλλα. Αυτό ελπίζω να τα καταφέρουμε όλοι μέχρι εδώ. Αφήνουμε τα φύλλα μας ένα-ένα. Είναι ένα μαθηματικό κόλπο. Οι πιο ξύπνοι θα το καταλάβουν πώς γίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Πάει από μόνο του. Λοιπόν, λίγο υπομονή να τελειώσουμε. Εδώ πέρα. Άναπα. Όλοι οι φίλοι μας πήραν όλοι τα ίδια φύλλα. Αν κοιτάξουμε σε ποια σειρά τα βάλαμε τώρα, βεβαίως αυτά οι θεατές μας δεν τα ξέρουν. Αν τα πάμε μπροστά μας, έχουμε τα φύλλα όπως το βλέπετε εδώ. Από τον Άσο 2, 3, 4 μέχρι τον Παπά.
παρόλο που κάναμε τα κοψίματά μας. Τα τέσσερα πακέτα είναι σε αυτή τη σειρά. Εδώ πέρα παράδειγμα που τα μπερδέψαμε, το ίδιο πράγμα και εδώ. 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι τον παπά. Εντάξει, βεβαίως αυτά οι θεατές μας δεν τα ξέρουν. Για να το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολα, τους ζητάμε να κόψουν όπου θέλουν και να συμπληρώσουν το κόψιμό τους. Κόβε εδώ και συμπληρώνει το κόψιμό του. Το ίδιο κάνει και αυτός. Κόβε εδώ πέρα. Τα ίδια και εδώ. Τα ίδια και εδώ. Όπου θέλουν κόβουν και συμπληρώνουν το κόψιμό τους. Θέλουν να αλλάξουν πακέτα, αλλάζουν πακέτα. Κανένα πρόβλημα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Και τους ζητάμε να γυρίσουν το πρώτο φύλλο. Ο πρώτος πέφτει εδώ. Ο δεύτερος πέφτει εδώ. Ο τρίτος πέφτει εδώ. Και ο τελευταίος πέφτει εδώ. Βλέποντας τα φύλλα που έχουν, τους ζητάμε, άμα είναι κάποιος που έχει ένα φύλλο που δεν του αρέσει, μπορεί να τα ξανακόψει. Ας υποθέσουμε τους αρέσει. Παράδειγμα, αυτόν δεν του αρέσει, τον βάζει από πάνω, ξανακόβει να δει ένα άλλο φύλλο, όποιο θέλει. Ας τα αφήσουμε έτσι εδώ, για την εξήγηση. Και λέμε, με τα κοψίματα που κάνατε, πέσετε πάνω εδώ. Δείχνουμε τέσσερα διαφορετικά φύλλα. Και δεν σταματάμε εδώ, θα το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ πέρα έπεσε απάνω σαν εφτάρι. Θα μετρήσει 7 φύλλα μέσα από το πακέτο σου και θα πάρεις το επόμενο φύλλο που θα είναι δικιά σου επιλογή χωρίς να το ξέρουμε. Παίρνουμε το φύλλο του θεατή, το βάζω από πάνω. Όταν έχουμε πολλά φύλλα, μπορούμε να πάρουμε τα φύλλα έτσι, όχι ένα πάνω στο άλλο, ένα κάτω από το άλλο. Ή αλλιώς το παίρνουμε όπως είναι εδώ και του λέμε από κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το επόμενο φύλλο το αφήνει κάτω. Που βεβαίως πέφτει ό,τι και να κάνει πάνω στον παπά. Ο φύλλος μας έπεσε πάνω σε ένα οχτάρι. Θα μετρήσουμε 8 φύλλα και το επόμενο τα αφήνει κάτω. 1 από κάτω τα φύλλα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και αυτό φύλλο επιλογή σου. Τα υπόλοιπα έτσι. Εδώ πέρα πέσαμε στον παπά. Τώρα τι γίνεται. Ο παπάς πρέπει να καθίσει εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε. Του λέμε ο παπάς παριστάνει 13 μέσα σε μία τράπουλα. Θα μετρήσει 13 φύλλα. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να τον πούμε να τα μετρήσει έτσι, γιατί θα ξαναπέσει πάλι στο ίδιο φύλλο. Του λέμε πάρε το φύλλο από κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Με την έννοια τον μπερδέψαμε και ξαναπέφτει το φύλλο επιλογής του που τα αφήνει κάτω. Τελευταίος φίλος μας, ένα διάρρη, μετράει δύο φύλλα, 1, 2 και τα αφήνει κάτω. Πάμε να δούμε με όλες τις κινήσεις που κάναμε που πέσαμε. Πρώτος παπάς, δεύτερος παπάς, τρίτος παπάς, τέταρτος παπάς. Και πριν ξεκινήσουμε, μέσα στο κουτί, μέσα στο κινητό μας, κάτω από το πιάτο μας, είχαμε τέσσερα φύλλα που είχα προβλέψει εγώ. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα φύλλα, με άλλο χρώμα βέβαια, τέσσερις παπάδες. Μόνο που θα το δούνε, μπαμ, θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Και δεν σταματάμε εδώ, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε σε άλλο τραπέζι, του λες. Εκείνη τη στιγμή είναι που τους τεινάζουμε στον αέρα, παίρνουμε τα φύλλα εδώ, τα ανοίγουμε και τα βλέπουμε όλα στη σειρά. Όπα, εδώ κάναμε ένα μπέρδεμα, τέλος πάντων, αλλά είναι και εδώ στη σειρά. Εδώ το ίδιο. 1, 2, 3, 4, 5 βάλες δάμα και εδώ το ίδιο. Όλα τα φύλλα στη σειρά. Εδώ μπερδεύτηκα γιατί μέτρησα διαφορετικά. Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στη σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 6 κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν φίλοι μου. Δεν χρειάζεται να σπάσουμε το κεφάλι μας. Απλούστατα, να θυμόμαστε τα φύλλα πώς τα βάζουμε στη σειρά, τα κοψίματά μας και καλή διασκέδαση σε όλους.